Πάμε να συνδεθούμε με τον εξάδελφο του 72χρονου καρκινοπαθούς που έβαλε τέλος στη ζωή του, τον κύριο Ευτύχη Σαρτζετάκη. Κύριε Σαρτζετάκη, καλησπέρα σας από την Αθήνα. Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα κύριε Χαρίτο. Λοιπόν, καταρχάς τα συλληπιτήρια μας για την απώλειά σας. Από εκεί και πέρα, δύσκολη αυτή η στιγμή. Ωστόσο, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή θα σας ζητήσω, γιατί ακούσαμε κάποια πράγματα των Υπουργών νωρίτερα σήμερα, να επικοινωνήσετε λίγο μαζί μας το τι ακριβώς έχει συμβεί όλο αυτό το διάστημα. Ο ξάδελφός σας το Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, διαγνώστηκε με καρκίνο. Στα τέλη του Δεκέμβρη, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να πω ότι όλη αυτή η διαδικασία που θα γίνει απόψε στο δικό σας κανάλι έχει σχέση με τη μνήμη του ανθρώπου που νομίζω ότι έφυγε άδικα. Έτσι, μέσα από τους φρικτούς πόνους που πραγματικά βίωνε τις δύο τελευταίες εβδομάδες και ότι ένας άνθρωπος δεν είχε πιευτεί ποτέ το Εθνικό Σύστημα Υγείας για το παραμικρό ούτε και για ασπιρίνη, βρέθηκε μπροστά σε ένα τείχο μέσα από αυτό το πρόβλημα που βίωνε από τα τέλη του Δεκέμβρη. Με αποτέλεσμα της ουσίας βρέθηκε για πρώτη φορά στη ζωή του μπροστά σε μια ανάγκη, έτσι. Πράγματι, πρώτη φορά στη ζωή του βρέθηκε σε νοσοκομείο. Δεν ήξερε ούτε να πάει στο νοσοκομείο, ούτε ήξερε που έπεφτε το παγνί. Δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με θέματα υγείας. Και αυτό ήταν που τον απογοήτευσε, ήταν το χειρότερο κακό που μπορούσε να του συμβεί. Τέλη Δεκεμβρίου αισθάνθηκε κάποιο πόνο στην πλάτη, ήταν καπνιστής. Δούλευε στα αρκετά χρόνια με βερνίκια τα οποία έφτιαχνε αλαβάστρινα. Ήταν ένας πολύ καλός τεχνίτης, πάρα πολύ καλός τεχνίτης. Υπάρχουν τρεις τεχνίτες στην Ελλάδα. Όλο αυτό το διάστημα προφανώς δεν είχε ασχοληθεί, δεν της παρουσιάστηκε κανένα σύμπτωμα. Κάποια πονάλακια τον ενόχλησαν τα τέλη του Δεκέμβρη. Επισκέφθηκε ιδιώτη γιατρό, διαγνώστηκε με ένα όγκο 6 εκατοστών στο πνεύμονα και επισκέφθηκε το νοσοκομείο για να δείξει αν αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Το πρόβλημα ξεκίνησε ότι. Αυτό είναι που δεν καταλάβαμε ποτέ. Ενώ υπήρχε η διάγνωση ότι υπάρχει καρκίνος, για ποιο λόγο θα έπρεπε να περιμένει στις 28 του Φλεβάρι να κάνει τον επανέλεγχο με το PET scan. Τρεις περιπτώσεις από ό,τι γνωρίζουμε, χωρίς να είμαστε γιατροί, αλλά έχουμε πάρει τις πληροφορίες μας, είναι ότι εφόσον υπάρχει ένας όγκος, θα πρέπει να χτυπηθεί άμεσα με χημειοθεραπεία, ακτινοβολία, να ακολουθούν δηλαδή τα πρωτόκολλα τα οποία συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, να συρρυκνώσουν τον όγκο κατά όσο είναι δυνατόν και μετά να χειρουργηθεί. Το PET scan, για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει, είναι ένα μηχάνημα το οποίο δείχνει την έκταση, το εύρος που υπάρχει μέσα στο ανθρώπινο σώμα, του καρκίνου, πού βρίσκεται αυτός και μέχρι πού εκτείνεται. Στο Ηράκλειο εγκαταστάθηκε στο Παγνί αυτό το μηχάνημα τον τελευταίο εξάμηνο στην ουσία δουλεύει, δεν υπήρχε πριν. Νομίζω ήταν και δωρεά του Νιάρχου, αν δεν κάνω λάθος, του Ιδρύματος Νιάρχος. Εγκαταστάθηκε. Μέχρι τώρα που δεν υπήρχε το PET scan, ο κόσμος πήγαινε, διαγνώστηκε τον καρκίνο είτε με μαγνητικές είτε με ακτινογραφίες ή με οτιδήποτε άλλο τρόπο και κάνανε αυτή τη θεραπεία μέσα στην θεραπεία. Εγώ θα πω σε αυτό το σημείο ότι η σύζυγός μου πέρασε αυτό. Καρκίνο το προδιετίας και πραγματικά είχαμε μείνει υπερευχαριστημένοι από το Εθνικό Σύστημα. Ούτε φάρμακα μας ζητήσανε, ούτε τίποτα, ούτε μία δεκάρα δεν δώσαμε πουθενά. Έτσι, υπήρχε φοβερή ανθρώπινη αντιμετώπιση, το ξεπεράσαμε το πρόβλημα και ξαφνικά μετά από δύο χρόνια μαθαίνουμε, ας πούμε, μέσα από την περίπτωση του ξαδέρφου μου, ο οποίος ζήτησε τη βοήθειά μου, γιατί οι κόρες μου και τα παιδιά μου είναι στο κύκλωμα του φαρμακείου, είναι φαρμακοποιοί, να ψάξουμε να δούμε αυτό το φάρμακο. Θεωρήσαμε ότι ήταν αυτονόητα πολύ εύκολο. Όταν λοιπόν τους είπαμε την ουσία και μας είπαν ότι αυτό εδώ και καιρό το ψάχνει πολύ κόσμος, πάθαμε πλάκα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή αυτό που ήταν το περίεργο, δεν μπορεί ένα νοσοκομείο δημόσιο με πρωτόκολλα, με αποκλειστικό φάρμακο, να μην έχει φροντίσει να υπάρχει το φάρμακο μόνο να λέει στον ασθενή θα σου κλείσουμε ραντεβού την Τρίτη, θα μας φέρει το φάρμακο να ξεκινήσουμε τις χημειοθεραπείες. Στο μεσοδιάστημα, έτσι για να κάνω μια παρένθεση, τοποθετήθηκε και το PORT. Είναι μια συσκευή η οποία μπαίνει εδώ στο στήθος του ασθενή για να μπορεί από εκεί να ακτινοβολείται η χημειοθεραπεία με καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπήκε το PORT, περιμέναμε λοιπόν από εκεί και πέρα, αφού μπήκε το PORT θα ξεκινήσουμε. Λέει, φέρτε μας το φάρμακο. Φάρμακο ψάξαμε όλη την Ελλάδα. Είτε νοσοκομεία, είτε φαρμακεία. Βρήκαμε στη Γερμανία 3 φιαλίδια, τα έχουμε. Η θεραπεία η μία χρειαζόταν 6 φιαλίδια. Δεν μπορούσε να ξεκινήσουμε. Εγώ αγανακτισμένος βγήκα στο Ραδιοκρήτη, εδώ στο κύριο Αργυράκη, στο δημοσιογράφο, και του έθεσα το θέμα. Ότι αυτή τη στιγμή εκατοντάδες άνθρωποι καρκινοπαθεί στο πνεύμα να ψάχνουν αυτή την ουσία, αυτό το φάρμακο, το οποίο είναι η τιμή του ξεφτύλα, 11,72. Με μηδέν συμμετοχή στον ασθενή. Προσέξτε, με μηδέν συμμετοχή στον ασθενή, που σημαίνει ότι θα μπορούσε το φάρμακο να είναι στο νοσοκομείο. Και όχι να τον στέλνουν στα φαρμακεία να το ψάχνει.
Με παρέμβαση τότε στην εκπομπή αυτή του γραμματέα της Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών Ελλάδος, Γιώργου Σκανδυλάκη, διαπιστώσαμε ότι πράγματι αυτό το φάρμακο είναι πολύ φτηνό, δεν εισάγεται από κανένα στην Ελλάδα για λόγους οικονομικούς και ότι υπάρχει μια εταιρεία του δημοσίου στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο είναι υπεύθυνο για να κάνει αυτή την προμήθεια των φαρμάκων, τα οποία δεν είναι προς πώληση ή δεν είναι συμφέροντα για τους φαρμακοποιούς. Μάλιστα, από ό,τι είχε πει ο κ. Σκανδυλάκης, δεν είχε ακόμα Μάρτι μήνα ούτε ο προϋπολογισμός ψηφιστεί για τον οργανισμό αυτόν για να μπορούν να πάρουν τα φάρμακα. Κάνει η δεύτερη παρέμβαση μέσα από την εκπομπή στον κύριο Παρασύρη, τον Φραγκίσκο, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που είναι και φαρμακοποιός και είχε γνώση του αντικειμένου. Ήταν στη Βουλή, τον παρακαλέσαμε στο διάδρομο της Βουλής να βρει τον κύριο Άδωνη τον Γεωργιάδη να κάνει μια παρέμβαση στον πρόεδρο του οργανισμού για να δούμε τι θα γίνει με το φάρμακο. Από ό,τι ξέρω, με ενημερώθηκα μετά από 2-3 μέρες από τον κύριο Παρασύρη ότι όντως έγινε μια προσπάθεια και πραγματικά η εκπομπή έγινε 1 του Μάρτη και στις 4 του Μάρτη το πρωί στείλανε μήνυμα στην κόρη του Πέτρου να της πούνε ότι το φάρμακο βρέθηκε και θα ξεκινήσουν τις χημοθεραπείες. Η κόρη είναι από τη Ρόδο, έχει την οικογένειά στη Ρόδο, αφού δεν βρίσκαμε το φάρμακο πήρε τη μαμά η οποία και αυτή είναι ασθενής με Αλχάιμερ, την πήγε στη Ρόδο, έφτιαξε με την οικογένειά της και όταν έμαθε ότι το φάρμακο υπάρχει, κανόνισε να επιστρέψει, επέστρεψε Κυριακή βράδυ για να κάτσει να βοηθήσει τον πατέρα της εδώ πέρα, να τρέξει στο νοσοκομείο, να κάνουν τη χημοθεραπεία και όλα αυτά. Του ζήτησαν λοιπόν να ξεκινήσει τη χημοθεραπεία. 4 του μήνα πήραν τηλέφωνο την κόρη, ρώτησε τον μπαμπά. Ο μπαμπάς ήταν σε τέτοια κατάσταση ψυχολογική που δεν είχε καμία δυνατότητα, θα λέω, ούτε στο νοσοκομείο να πάει, ούτε ζήτησε από κανένα από εμάς να τον πάμε, γιατί σου λέει θα περιμένω να έρθει η κόρη μου να με πάει την ερχόμενη Τρίτη. Πράγματι, το ραντεβού ήταν σήμερα το πρωί. Το Σάββατο μίλησα μαζί του. Εξαιτίας της εμπειρίας που είχαμε από τη σύζυγό μου, μίλησε και η γυναίκα μου μαζί του, τον ενημέρωσε ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο, ότι εντάξει, έλα να σε κουρέψω ευτύχης για να φύγουν τα μαλλιά να μην πέφτουν. Κάναμε αρκετή ώρα κουβέντα, δεν μας έδωσε κάποια ένδειξη για κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος υπέφερε πραγματικά τις 2 τελευταίες εβδομάδες, ο όγκος είχε γίνει από τα 6 καθώς τα 9,5, δεν κοιμόταν τα βράδια, είχε φοβερούς πόνους. Είχε απογοητευτεί πλήρως από όλη αυτή την ιστορία. Γιατί ξέρετε, το καλύτερο φάρμακο για ένα καρκινοπαθή είναι η ψυχολογία και η στήριξη. Δεν υπήρξε καμία στήριξη που θα έπρεπε να υπήρχε μια στήριξη όλο αυτό το διάστημα. Έτσι, να του είχαν απαιτήσει, να του είχαν ζητήσει να επισκεφθεί έστω το ψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου για να τον βοηθήσουν. Και ο άνθρωπος την Κυριακή το μεσημέρι πήρε τηλέφωνο την αδερφή του να της πει ότι σας αγαπώ, σας χαιρετώ. Καταλάβαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, τρέξαμε. Και ο γιος του ήταν αυτός ο οποίος τον βρήκε. Απίχως στην Αγχώνη, προσπαθήσα να τον αναφέρω στη ζωή, δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Είχε αφήσει ένα σημείο μας, ζητούσε συγγνώμη από τα παιδιά του, τα εγγόνια του και τα αδέρφια του. Ζήτησε ότι δεν άντεχε πλέον τους πόνους. Δεν μπορείτε να καταλάβετε, παιδιά μου, ακριβώς έγραφε για τους πόνους τους οποίους είχα τις 2 τελευταίες εβδομάδες. Ζητώ να με συγχωρήσετε, να είστε αγαπημένοι. Τους έδωσε την ευχή του και μας άφησε. Μάλιστα, είχε αφήσει δίπλα και ένα ποτηράκι τη μεραχή και είπε ότι αυτό είναι το τελευταίο ποτηράκι που πίνω, γιατί θέλω να είστε καλά και να έχετε την υγεία σας. Και έτσι λοιπόν, πραγματικά και εμείς είμαστε συγκλονισμένοι από όλη αυτή την ιστορία. Και αυτά που λέμε τώρα τα λέμε στη μνήμη ενός ανθρώπου που πραγματικά έφυγε άδικα από ένα σύστημα το οποίο έχει καταρρεύσει, νομίζω, τον τελευταίο καιρό. Έτσι, κύριε Σαρτζετάκη, και σας άκουσα χωρίς διακοπή. Ωστόσο, φτάνοντας στο τέλος της περιγραφής σας και περιγράφοντας όλη αυτή την περίοδο της αναμονής, μου ήρθε στο μυαλό η δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη που είδα νωρίτερα, του Υπουργού, ότι κάποια μικρή αναμονή είναι λογικό να υπάρχει για κάποια φάρμακα τα οποία δεν είναι τόσο εύκολα. Αυτή η κάποια μικρή αναμονή ήταν κοντά στο τρίμηνο, έτσι, από ό,τι κατάλαβα. Κάτι λιγότερο από ένα τρίμηνο, κοντά στο δίμηνο. Η αναμονή για το φάρμακο, για να είμαστε ειλικρινείς, ήταν γύρω στις 5 μέρες. Η αναμονή για μας, για το φάρμακο. Ο ασθενής έπρεπε κανονικά από το Γενάρη που είχε επισκεφτεί το νοσοκομείο να ξεκινήσει άμεσα τις χημοθεραπείες. Δεν κατάλαβα ούτε εγώ ούτε οι συγγενείς υπόλοιποι ποτέ, γιατί τον παρέπεψαν. Άρα έγινε καθυστερημένα, δόθηκε το φάρμακο και το πέσατε πάνω στην έλλειψη, η οποία. Ναι. Έτσι κι αλλιώς ήταν προφανώς η κλινική του εικόνα. Προφανώς υπήρχε η έλλειψη, γιατί όταν πήγαμε στο φαρμακείο μας λένε οι άνθρωποι, παιδιά, αυτό το ψάχνει κόσμο πολύ καιρό τώρα. Δεν ήταν, δηλαδή, άλλο εντυπωσιακό το οποίο σημείωσα ήταν η απόφασή σας να βγείτε στο Ράδιο Κρήτη, να επικοινωνήσετε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, να του δώσετε δημοσιότητα επιδιώκοντας μία λύση.
Γιατί βλέπατε ότι προφανώς δεν υπάρχει λύση. Και το άλλο το εντυπωσιακό εκτός από αυτό είναι ότι χρειάστηκε παρέμβαση υπουργού για να βρεθεί ένα φάρμακο, έτσι. Κύριε Χαρίτο, υπάρχει ένα ταμπού δυστυχώς στην ελληνική κοινωνία και αυτό έχει να κάνει με τη λέξη καρκίνος. Πάρα πολλοί κόσμος υπάρχει με το πρόβλημα αυτό. Εδώ στο Ηράκλειο είναι πάνω από 100 οι άνθρωποι που έχουν τον καρκίνο και περιμένουν τη σειρά τους για θεραπείες στο Παγνί. Είναι έντονο το πρόβλημα και δεν το αναδεικνύουν. Δηλαδή δεν βγαίνουν να το πούνε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και ένας λόγος που το αναδείξαμε ήταν αυτό, να σπάσει αυτό το ταμπού. Ο κόσμος πρέπει να βγει να διαμαρτυρηθεί, να πει το πρόβλημά του. Να πει το πρόβλημά του. Σας λέω ότι εγώ δεν αντιμετώπισα πρόβλημα με τη σύζυγό μου πριν 2 χρόνια. Μάλιστα είμαστε εκτασιασμένοι πραγματικά με την όλη συμπεριφορά και με τα φάρμακα και με τα κτηνοβολίες και με τις χημειοθεραπείες, τα πάντα όλα. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Και τώρα μετά από 2 χρόνια μου κάνει φοβερή εντύπωση. Γιατί να τον στείλουν, γιατί να στείλουν ρε Πέτρο, του λέγανε να παγιδεύσει το φάρμακο στο φαρμακείο. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Φάρμακο του καρκίνου, το οποίο θα πρέπει να έχει υπάρξει καταγραφή από την ΔΥΠΕ, από το νοσοκομείο και να ζητάνε από το Υπουργείο να υπάρχει στόκ των 11 ευρώ φάρμακο. Προφανώς υπάρχουν κάποια παιχνίδια, κύριε Καρίτο. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποια παιχνίδια από τις εταιρείες τις φαρμακευτικές τον τελευταίο καιρό. Είτε εκβιάζουν καταστάσεις, είτε δεν ξέρω τι. Και είναι αυτό το πράγμα που αυτή τη στιγμή υπάρχει φοβερή έλλειψη ενός χειαγραφικού. Πάρτε τηλέφωνο σε οποιοδήποτε φαρμακείο σε όλη την Ελλάδα. Ενός χειαγραφικού το οποίο έχει να κάνει με την ανίχνευση πάλι του καρκίνου μέσα από μαγνητική εξέταση με χειαγραφικό. Και δεν υπάρχει το χειαγραφικό. Κάντε μια έρευνα στα φαρμακεία να δείτε. Σε αυτό θα πάμε αμέσως μετά. Εκεί θα πάμε αμέσως μετά και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Λουράντο, τον οποίο τον έχουμε στην γραμμή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη βοήθεια να κατανοήσουμε και εμείς και οι τηλεθεατές τη διαδρομή ενός καρκινοπαθούς, ο οποίος αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του μέσα από αυτόν τον τρόπο, σε αναζήτηση ενός φαρμάκου το οποίο δεν υπήρχε σε απόθεμα. Προφανώς υπήρξαν και καθυστερήσεις στο προηγούμενο διάστημα σε ό,τι αφορά την εξέταση και την διάγνωση. Αλλά η στιγμή που θα έπρεπε πλέον ο πόνος να καταλαγιάσει μέσα από το φάρμακο, αυτό δεν υπήρχε και χρειάστηκε ακόμα και η παρέμβαση του Υπουργού για να βρεθεί αυτό το φάρμακο. Να ευχηθώ καλή δύναμη. Να πω κάτι, κύριε Παρακαλώ. Να συμπληρώσω το εξής, ότι αυτοί οι ασθενείς πρέπει να αντιμετωπίζουν άμεσα, πριν καταλάβουν, πριν συνειδητοποιήσουν τι γίνεται. Εγώ έτσι αντιμετώπισα τη γυναίκα μου. Σε χρόνο μηδέν, δηλαδή, περνούσα από την Αθήνα, βρέκα στο Ιπποκράτειο, χειρουργήθηκε, γυρίσαμε Ηράκλειο, μπήκαμε στη διαδικασία. Δεν πρόλαβα να σκεφτεί, να δει τι συμβαίνει, να την βάλει από κάτω. Έτσι, ο Πέτρος, αυτό το διάστημα των 2 μηνών, υπέφερε. Δηλαδή, δεν βρίσκει φάρμακο, πότε θα κάνω το πέτσι. Κάναν, δηλαδή, όλη μέρα το μυαλό του γύριζε ανάποδα. Δηλαδή, τι είναι αυτή η κατάσταση. Δεν θα ζήσω, θα ζήσω, δεν θα ζήσω. Μεγάλο όγκο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να έχουν ψυχολογική υποστήριξη στο νοσοκομείο. Το πρώτο πράγμα και το δεύτερο, άμεση αντιμετώπιση. Άμεση αντιμετώπιση. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη εύχομαι.